Αυτό είναι το ασανσέρ που τοποθετήθηκε έτσι ώστε ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας να έχει άμεση πρόσβαση από τη βίλα του στη δημόσια πλάζ. Ο Σαλμάν επρόκειτο να μείνει περίπου ένα μήνα στο Βαλορί της Κιανής Ακτής. Τελικά έμεινε μόλις 8 μέρες, έχοντας πρώτα εξοργήσει κάποιους ντόπιους για τον αποκλεισμό της παραλίας. Οι επιχειρηματίες της περιοχής όμως διαφωνούν. Καλό είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς ήταν οικονομικό όφελος για την περιοχή. Ήρθαν 1000 άνθρωποι για να ξοδέψουν. Άρα για μία εβδομάδα δεν άξιζε τόσος ντόρος. Αντιδράσεις είχε προκαλέσει και η πληροφορία πως μέλος του προσωπικού του βασιλιά είχε ζητήσει να μην υπάρχουν γυναίκες ανάμεσα στους Γάλλους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περιοχή της Γαλλικής Ριβιέρας. Δεν είναι όλα προς πώληση. Δεν έχουμε αγωνιστεί για να μην έρχονται οι εκατομμυριούχοι. Αγωνιζόμαστε όμως για να μην παραβιάζεται ο γαλλικός νόμος από τους εκατομμυριούχους. Πάνω από 150.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν κατά του κλεισίματος της όμορφης πλάζ. Την Κυριακή ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας αναχώρησε αεροπορικός για το Μαρόκο.